είχαμε, για να το ξέρουν και οι τηλεθεατές, μην νομίζουν ότι σας έβγαλα γι' αυτό για να σας ρωτήσω για το άλλο. Εμείς το ραντεβού μας με τον κύριο Δίπλαρο το κλείσαμε την Παρασκευή για το θέμα των ασθενών. Κύριε Δίπλαρε, κάνω λάθος? Είναι αλήθεια αυτό. Ωραία. Αλήθεια, γιατί από την Παρασκευή, μάλιστα, είχαμε κλείσει τη συνέντευξη. Μόνο για αυτό το θέμα είχαμε κλείσει. Δεν ήξερα τι θα προκύψει στο πολιτικό γραφείο. Θα ξεκινήσω, γιατί θέλω να είμαι σωστή. Λοιπόν, και απέναντί σας, αλλά και απέναντι στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Θα ξεκινήσω από αυτές τις δύο φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το δικό σας το προφίλ. Όπου καταφέρατε, κύριε Δίπλαρε, να φέρετε στην ίδια φωτογραφία, πάνω από μια πίτα, τον κύριο Φέδωνος και τον κύριο Κωστάκη Κωνσταντίνου. Μια εορταστική εκδήλωση, αγαπητή Κατερίνα, χτες βράδυ στην επαρχία της Πάφου, η κοπή της Βασιλόπιτας και ναι, δύο ισχυρές προσωπικότητες με πλούσιο έργο που κατά καιρούς μπορεί να έχουν και να είχαν και να έχουν ακόμη διαφορές, παρά τα αυτά όμως για το καλό της πόλης τους, για το καλό της Πάφου και μετέπειτα για το καλό της παράταξης, θα ενώσουν δυνάμεις και από κοινού θα εργαστούν, ούτως ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο και το θεμητό αποτέλεσμα. Πριν και πάνω απ' όλα για την πόλη τους. Και ο αγαπητός ο Φέδωνας να επανεκλεγεί με ένα έργο το οποίο είχε επιτελέσει τεράστιο και αναγνωρίζεται από όλους. Και ο αγαπητός ο πρώην συνάδελφος ο Κωστάκης ο Κωνσταντίνου με πλούσιο κοινωνικό έργο και προσφορά ως βουλευτής τόσα χρόνια στην παράταξη. Και οι δύο καλούνται και κατεβαίνουν σε μια εκλογική αναμέτρηση και εκτιμώ ότι θα αλληλοϋποστηριχτούν ούτως ώστε όταν αύριο εκλεγούν και οι δύο θα εργάζονται από κοινού για το καλό της Πάφου και θεωρώ ότι χθες έστειλαν και οι δύο ένα πολύ θετικό μήνυμα προς όλους. Κάνατε κόπο για να τους πείσετε? Όχι, γιατί και οι δύο αντιλαμβάνονται και ξέρουν πολύ καλά ότι αυτά τα οποία τους ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία τους χωρίζουν. Και αυτά τα οποία τους ενώνουν, αγαπητή Κατερίνα, πριν και πάνω απ' όλα είναι το μέλλον, το θετικό μέλλον και το θετικό πρόσημο για την πόλη και την επαρχία της Πάφου. Και μετέπειτα σίγουρα η παράταξή τους και παρακαταθήκες από τον αείμνηστο Πατριάρχη μας Γράφο Κληρίδη. Πόσο και πάντως, να λιδωρείτε. Ναι, κοιτάξτε, επειδή ξέρουμε το παρασκήνιο, επειδή ξέρουμε γενικότερα το παρασκήνιο των σχέσεων των δύο αυτών ανδρών, μας έκανε εντύπωση καταρχάς ότι έχουμε κοπεί Βασιλόπιτα στις 12 του Φεβράρη. Αυτό είναι το πρώτο το κρατούμενο. Το δεύτερο το κρατούμενο είναι ότι τους είδαμε μαζί. Γι' αυτό ρωτάμε για τις πιέσεις που ασκήθηκαν, γιατί σίγουρα οι σχέσεις μεταξύ τους δεν έχουν αλλάξει, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό βγαίνει προς τα έξω για χάρη του Δημοκρατικού Συναγερμού και για χάρη των εκλογών. Όχι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πολύ πιο καλές σε σύγκριση με πριν από μερικούς μήνες. Εντάξει, ωραία, μπορεί να ηρέμησαν τα πνεύματα και τώρα. Θεωρώ ότι θα γίνουν ακόμη καλύτερες το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Πελεκάνος, γιατί δεν ήρθαν μαζί σας, που είναι και ο υπεύθυνος για την Πάφο? Είχε κληθεί για την Βασιλόπιτα η πρόεδρος, η οποία ήταν σε μια άλλη υποχρέωση. Αντιλαμβάνεστε, όταν ανήκει σε ένα μεγάλο κόμμα όπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός, πρέπει να κόψεις πολλές Βασιλόπιτες. Ναι. Με τις εκδηλώσεις για να προλαβαίνουμε να είμαστε παντού. Και να σας πω και κάτι. Θα κόβουμε Βασιλόπιτα και μέχρι το τέλος του Φεβράρι, ίσως και Μάρτι. Γιατί έχουμε πάρα πολλές τοπικές επιτροπές, έχουμε πολλά οργανωμένα σύνολα και ομάδες στην παράταξή μας, που σαφέστατα θέλει και η πρόεδρος να είναι παρούσα και ο υποφερόμενος και η αντιπρόεδρη. Ωραία, κοιτάξτε, είναι θετικό το γεγονός ότι γελάτε και είναι καλό αυτό. Ωστόσο, η αλήθεια να λέγεται ότι ήταν ένα σοκ για τον κύριο Πελεκάνο το γεγονός ότι είναι εκτός ευρωψηφοδελτίου. Για σας ήταν. Τα μέλη του πολιτικού γραφείου αποφάσισαν. Ναι, μπορεί κάποιος να πει ότι δεν θα ανέμενε κάτι τέτοιο. Και αν έλεγα κάτι άλλο θα έλεγα ψέματα. Από εκεί και πέρα όμως είμαι σίγουρος και ο αγαπητός Μάριος ο Πελεκάνος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της παράταξης, συνεχίζει το ίδιο δυνατά την προσπάθειά του. Κατέβαλε, θα έλεγα, μεγάλη προσπάθεια και για την επαρχία Πάφου και για την επαρχία Λεμεσού, την τοπική αυτοδιοίκηση, να βρούμε την κοινή συνισταμένη. Ναι. Είναι εκεί, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το έργο και την παρουσία του αγαπητού Μάριου. Ίσως λέω κάποιοι να τον ήθελαν να είναι στην Κύπρο, να είναι εδώ δίπλα τους, περισσότερο παρά στην Ευρώπη. Γιατί απέδειξε ο Μάριος ο Πελεκάνος από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του ότι δεν σταματούσε δευτερόλεπτο. Έχετε τον τρόπο σας όμως, κύριε Δίπλαρε, τώρα. Και είδατε πώς το γυρίσατε, κύριε Δίπλαρε. Λέτε κάποιοι τον ήθελαν περισσότερο εδώ στην Κύπρο. Μα αφού η επιθυμία του ανθρώπου ήταν να φύγει από την Κύπρο, γιατί δεν σεβάστηκαν αυτοί οι φίλοι του αυτή την επιθυμία του? Εντάξει, είναι ένα
σώμα, το πολιτικό γραφείο, το οποίο αποφασίζει. Διαφορετική θα ήταν η βούληση, είμαι σίγουρος, της κοινωνίας ευρύτερα, αν αύριο ήταν στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος όμως ότι ο αγαπητός ο Μάριος ο Πελεκάνος, με τον οποίο καθημερινά είμαστε σε επικοινωνία. Και μία πώς ήταν μετά το αποτέλεσμα? Εντάξει, μα είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθει οποιοδήποτε ο οποίος χάνει αδικία και αναμέτρηση μια πικρία. Είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Και εμείς νιώσαμε το ίδιο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, όλοι είναι καταξιωμένοι, ένα ευρωψηφοδέλτιο πολύ δυνατό. Εκτιμώ ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα παραμείνει πρωταγωνιστική δύναμη για τον τόπο. Ναι. Η δύναμη που πίστευσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εργάστηκε για την Ευρώπη, όταν άλλοι μιλούσαν για ΕΟΚ, ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Θυμάστε, όταν κάποιοι μας έλεγαν ότι και κουνούσαν το δάχτυλο ότι θα έπρεπε να φεύγαμε από το ευρώ. Και ειλικρινά διαρωτώ με αν ήταν τότε στην κυβέρνηση αυτή και αποφάσιζαν κάτι τέτοιο σήμερα, τι θα λέγαμε. Ναι, να ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή έχουμε τον έναν τον αντιπρόεδρο, ο οποίος έμεινε εκτός ευρωψηφοδελτίου, και έχουμε και τον άλλον τον αντιπρόεδρο, που συγγνώμη που θα τον πω, αλλά με το έτσι θέλω, θέλατε να τον πάρετε να γίνει δήμαρχος της Λάρνακας, υποψήφιος. Και δεν ήθελε ο άνθρωπος. Τι ήταν αυτό, κύριε Διπλάρη, γιατί πάρα πολλοί μίλησαν για ένα πολύ μεγάλο φάουλ της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κοιτάξτε, ήταν μια εισήγηση από την πρόεδρο της παράταξης ενώπιον των μελών του πολιτικού γραφείου. Αρνήθηκε. Οφείλω να πω ότι αυτή η εισήγηση, εισήγηση και όχι απόφαση, εισήγηση ήταν, εγκρίθηκε ομόφωνα, ομόθυμα και με μεγάλη ικανοποίηση από τα μέλη του πολιτικού γραφείου. Μα δεν ήθελε ο ίδιος ο κύριος Κάρουλας. Ο συνάδελφος, ναι, δεν ήθελε και είναι και δικαίωμά του να μην θέλει. Από εκεί και πέρα έκρινε ο συνάδελφος αγαπητός ο Γιώργος ο Κάρουλας ότι δεν θα μπορούσε να τρέξει για τη συγκεκριμένη θέση. Απόλυτα κατανοητό, η εισήγηση όμως ήταν εκεί, έγινε έτσι μια πολύ θετική αντιμετώπιση της εισήγησης της Προέδρου από το πολιτικό γραφείο. Αντιλαμβανόμαστε όμως ως ηγεσία τους λόγους που όθησαν τον αντιπρόεδρό μας να μην θέλει να θέσει την υποψηφιότητα για τη Δημαρχία της Λάρνακας. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε καταλήξει. Ήδη η αγαπητή Κατερίνα θα πρέπει να σου πω ότι έχουμε ολοκληρώσει όλες τις οι υποψηφιότητες για τα δημοτικά συμβούλια, του χωρικούς εφόρους, ναι, και είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε. Ναι, έμεινε ο δήμαρχος, η δήμαρχος υποψήφια στη Λάρνακα. Ο κύριος Κάρουλας πάντως δεν έφυγε χαρούμενος, κύριε Διπλάρε. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Έφυγε προβληματισμένος. Έφυγε λίγο θυμωμένος, έφυγε λίγο ξαφνιασμένος, εκτεθειμένος. Έφυγε. Επειδή έτσι είχα, όχι να σας πω, επειδή είχα την ευκαιρία αμέσως μετά το πολιτικό γραφείο να είμαι μαζί με τον Γιώργο τον Κάρουλα για αρκετή ώρα. Α, τους πιάσατε όλους λέει από κοντά μόλις έγινε. Πιάσατε τον κύριο Μελεκά, πιάσατε τον κύριο Κάρουλα, ελάτε φίλοι μου να τα πούμε, ναι. Να σας πω. Έφυγε προβληματισμένος γιατί ένιωσε την αγάπη όλων των μελών του πολιτικού γραφείου. Και είχε στη ζυγαριά να επιλέξει τους προσωπικούς του λόγους που είναι απόλυτα κατανοητοί και το τονίζω. Και την ίδια ώρα ένιωσε όμως αυτή την στήριξη όλων των μελών του πολιτικού γραφείου που οφείλω να πω ότι προβληματίστηκε πάρα πολύ για την τελική του απόφαση την οποία μας έδωσε λίγες ώρες αργότερα και στην πρόεδρο και σε μένα προσωπικά. Μάλιστα. Πίεση ένιωσε ο άνθρωπος επίσης. Τώρα μην γελιόμαστε. Πίεση ένιωσε αρκετή. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πίεση την είχε. Για όνομα. Πίεση. Λοιπόν, ευχόμαστε κάποια στιγμή να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Άρα, από ό,τι κατάλαβα, εσείς θα ανακοινώσετε κάποιο πρόσωπο για τη Δημαρχία της Λάρνακας ή μπορεί να πάτε σε αυτό που είπε και η πρόεδρός σας εδώ στην εκπομπή και η κυρία Κωνσταντινού, νομίζω το είχε αναφέρει, ότι ενδεχομένως να πάτε με τον κύριο Βίρα, μιας και δεν βρίσκεται. Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις, αγαπητή Κατερίνα. Εκτιμώ ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και τη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου ανά πάσα στιγμή που θα εισηγηθεί συγκεκριμένες προσωπικότητες. Είμαστε σε διαβούλευση με κάποια πρόσωπα της Λάρνακας και θα, ό,τι υπάρχει θα σας το ανακοινώσουμε να μην έχετε έννοια. Πάντως θεωρώ ότι και με τα ευρήματα χθες συγκεκριμένη δημοσκόπηση για το πώς πάει η παράταξη
θεωρώ ότι σιγά σιγά ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκει το βηματισμό του. Ωραία. Και είμαι πεπισμένος ότι θα καταγράψει. Σας ενόχλησε αυτό που είπε χθες ο πρόεδρος, έτσι, σε πάρα πολύ έντονο ύφος για το γεγονός ότι εμείς τώρα πάμε να υλοποιήσουμε κάτι που έχει ψηφίσει η Βουλή. Όλους τους βουλευτές σας έβαλε μαζί για το νομοσχέδιο, λέω, της τοπικής μεταρρύθμισης, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήταν πάρα πολύ έντονος ο πρόεδρος και λέει αυτά που ψήφισατε εσείς, αυτά θα λουστούμε τώρα. Αυτά τα οποία ψηφίσαμε εμείς, τα ψήφισαν και τα κόμματα που συγκυβερνούν. Ναι. Τι ώρα θα ξεκινήσουμε ένα παιχνίδι γαϊτανάκι. Ξεκίνησε. Στη Βουλή και τα λοιπά. Είναι κυβέρνηση, είναι εκτελεστική εξουσία, οφείλει να εφαρμόζει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και εμείς εκεί και όπου χρειάζεται να στηρίξουμε, θα στηρίξουμε. Αλλά το να επιχειρείτε να επιρριφθούν ευθύνες στη Βουλή για μια μεταρρύθμιση που έχει γίνει ή έχει ψηφιστεί από όλα τα κόμματα, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό και πρέπει από πλευράς κυβέρνησης. Γι' αυτό καλά είναι να ανασκευάσουν ή τέλος πάντων να αλλάξουν την τακτική. Και να σας πω και το τελευταίο ως πρόεδρος Επιτροπής Υγείας. Όταν εφαρμόζαμε το Γενικό Σύστημα Υγείας, ήταν προαπαιτούμενο η αυτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων. Κάτι τέτοιο 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ δεν έχει εφαρμοστεί. Αν περιμέναμε την αυτονόμηση, δεν θα είχαμε σήμερα Γενικό Σύστημα Υγείας. Στην πορεία σιγά σιγά θα αλλάζουμε και θα διορθώνουμε λάθη, παραλήψεις και στρεβλώσεις. Καθήκον της εκτελεστικής εξουσίας σήμερα, που είναι αυτή η κυβέρνηση με συγκεκριμένο πρόεδρο, υπουργούς κτλ., είναι να εφαρμόσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ναι. Με οποιοδήποτε κόστος, με οποιοδήποτε τίμημα. Ναι, το κόστος βεβαίως να μην είναι στην τσέπη των φορολογούμενων, κύριε Διπλάρη. Ναι. Εις βάρος του φορολογούμενου πολίτη. Εδώ είμαστε. Αν χρειαστεί να μας εισηγηθούν συγκεκριμένες αλλαγές να κάνουμε, θα τις κάνουμε, δεν θα αρνηθούμε. Όχι. Απλώς έπρεπε όλοι να πιάσουν τη θέση τους όταν γινόταν το νομοσχέδιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε από όλους. Ναι, αυτό λέω. Ότι όλοι έπρεπε να πιάσουν τις θέσεις τους. Γι' αυτό από τους 7 πήγαμε στους 20. Σωστά. Και ξέρετε ποια ήταν η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού? Ποια? Ο αείμνηστος Σωκράτης Χάσικος μιλούσε για 3 ή 5 δήμους. Ναι, ναι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός μιλούσε για μόνο 17 δήμους. Εντάξει, το μόνο 17. Ναι, έχει μια διαφορά. Ναι. Ευχαριστώ. Έγιναν 20, έχουμε 93 αντιδημάρχους και τρέχα γύρευε. Ευχαριστώ, κύριε Δίπλαρε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.